Η πρώτη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρεται, στις, αναφέρεται τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ΑΠΕ, όσο και στους υδρογονάνθρακες, κυρίως το φυσικό αέριο και συγκεκριμένα στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ενδογενών πόρων των υδρογονάνθρακων, όπως λέει το κείμενο. Με λίγα λόγια εντάσσεται και υπηρετεί τόσο το γενικότερο σχέδιο της Πράσινης Ενεργειακής Συμφωνίας, το λεγόμενο Green New Deal, όσο και της μεταβατικής προς αυτήν την περίοδο, τη λεγόμενη Πράσινη Μετάβαση, για την οποία οι κυβερνήσει της χώρας μας επέλεξαν ως μεταβατικό καύσιμο έναν υδρογονάνθρακα, το φυσικό αέριο. Τώρα, αυτή η νέα Πράσινη Συμφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται φυσικά και στη χώρα μας, ουδε μία σχέση έχει φυσικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία επικαλείται προσχηματικά και προπαγανδιστικά. Άλλη είναι η στόχη της. Να δοθεί μία κερδοφόρα επενδυτική διέξοδος σε τεραστίων διαστάσεων κεφάλαια, τα οποία έχουν υπερσυσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα απλώς λιμνάζουν. Και να προωθηθούν βεβαίω τα πανάκριβα εμπορεύματα της πράσινης τεχνολογίας, στα περισσότερα των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Την πολιτική αυτή εκφράζουν, υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις αλλά και τα αστικά κόμματα, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. και η πολιτική αυτή βέβαια είναι ο μεγάλος ένοχος για τη μεγάλη εξάπλωση της ενεργειακής φτώχειας στο λαό, για την παραπέρα υπονόμευση των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων, αλλά αν δει κανεί και όλη τη μεγάλη εικόνα και δει τη διεθνή διάσταση ε, αυτής της πολιτικής, είναι αυτή η πολιτική που τροφοδοτεί και την ένταση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, όπως το βλέπουμε τώρα με την καταδικαστέα ρωσική εισβολή και την υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Όλα αυτά, γιατί τα λέμε, γιατί τα λέμε γιατί δείχνουν πάρα πολύ καθαρά κάθε μέρα το ποιο ακριβώ χάνει και ποιο κερδίζει από την υλοποίηση αυτών των πράσινων στόχων του κεφαλαίου. Το βλέπουμε στην εκτείναξη των τιμών τη ενέργεια μέσω των χρηματιστηρίων της ενέργεια. Μια εκτείναξη τιμών η οποία καταδικάζει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια, μα και στο κρύο. Γι' αυτό και είναι επιτακτική άμεση η ανάγκη και της ε, κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ε, στα καύσιμα, αλλά και φυσικά άμεση, πρέπει να υπάρξει άμεση αύξηση των μισθών για να αντιμετωπίσει ο κόσμος την ακρίβεια. Δείχνουν όλα αυτά ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα και από κανένα στόχο των επιχειρηματικών ομήλων. Σύμφωνα μάλιστα με το προήμιο του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο έρχεται προσκύρωση, οι διμερείς σχέσεις είναι άριστες με τα Ηνωμένα Αραβικά τόσο άριστε, λέμε εμεί, που αναπτύσσονται ταχύτητα, ταχύτητα, και στο στρατιωτικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό <coughs> ότι στην πρόσφατη συμφωνία των δύο χωρών σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και άμυνα περιλαμβάνεται και μια ρήτρα αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεση από τρίτο μέρο. Όπου αναφέρεται πω τα δύο μέρη δεσμεύονται να συμβάλλουν, λέει, στην άμυνα και τη διατήρηση τη ασφάλεια, τη κυριαρχία, τη ενότητα, τη προστασία και της εδαφικής ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Ελλάδας αντιστοίχω στο βαθμό του εφικτού και όπου είναι πρακτικά δυνατό. Θυμίζουμε εδώ απλώς ότι η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πάνω από 3.000 χιλιόμετρα. Και αντιλαμβανόμαστε φυσικά αμέσω το νατοϊκό υπόβαθρο τέτοιων συμφωνιών. Στο κείμενο βεβαίως αυτής της συμφωνίας με τα Εμμυράτα τα πράγματα λέγονται με το όνομά του, χωρί περιστροφέ. Έναρξη λέει επαφών μεταξύ εταιριών των δύο χωρών, έτσι ώστε να τονώσουν τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε, στην παράγραφο 5. Ή παρακάτω στην ίδια παράγραφο που αναφέρεται στη μεικτή ομάδα εργασία για την ενέργεια και η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό με συμμετοχή τόσο εμπειρογνωμόνων από τα Υπουργεία όσο και από εκπροσώπους των εθνικών εταιριών και οργανισμών. Και όπω λέει η συγκεκριτική έκθεση τη συμφωνία, αυτή αφορά στου επιχειρηματικού φορεί των δύο χωρών. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ καθαρά. Για τα λαϊκά στρώματα δεν, λαϊκά στρώματα δεν προβλέπεται κανένα όφελο, δεν υπάρχει καμία, καμία απολύτω αναφορά. Ούτε προβλέπεται βέβαια και ούτε υπάρχει ποτέ από τέτοιου είδου συμφωνίε. Καταψηφίζουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Τώρα, σε σχέση με την διεθνή. Ε, ηλιακή Συμμαχία ε, με τη διακήρυξη του Παρισιού το 2015 για το κλίμα πέρα από τα συνήθι μεγάλα λόγια στην πραγματικότητα στρώθηκε το έδαφος για νέα μεγάλα πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια ταυτόχρονα βέβαια ετοιμάστηκε και μια πολύ μεγάλη μια πληθώρα εργαλείων λαϊκής ε, χειραγώγησης καθώς το όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος μια σειρά ενδοαστική και ενδοεμπειριαλιστική συμβιβασμοί οξύνονται. Ε, ανταγωνισμοί οξύνονται και επέρχονται και ε, προσωρινή συμβιβασμοί. Τότε ήταν που ανακοινώθηκαν το 2015 και μια σειρά από πρωτοβουλίες και επιχειρηματικά projects όπως αυτή που πήρε το όνομα Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία. Στόχος της συμμαχίας να τονώσει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων λέει χωρών για την προσέλκυση επενδύσεων και τεχνολογιών σε αυτό το τομέα για την ανάπτυξη των χρήσεων της ηλιακής ενέργειας. Γίνεται αναφορά. Στην συμφωνία αυτή, για πάνω από 100 χώρε, που εκτείνονται πλήρω, μερικώ ανάμεσα στον τροπικό του καρκίνου και του εγώκερο αναγνω... αναγορεύοντα ουσιαστικά τι αντίστοιχε γεωγραφικέ περιοχέ σε ενδυνάμει χρυσοφόρα πεδία ενεργειακών κολοσσών, που εξαιτία και τη στρατηγική σημασία που έχει ο κλάδο τη ενέργεια, πρωτοστατούν στη συγκέντρωση και τη συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου στη σημερινή διεθνοποιημένη οικονομία. Επιπλέον. Συμμαχίε όπω οι παραπάνω αποτυπώνουν και τι ιδιαίτερε προσπάθειε μερίδων του κεφαλαίου, όπω το γαλλικό, να ανακτήσουν το χαμένο έδαφο έναντι του γερμανικού, αλλά και αναδυόμενων δυνάμεων, όπω η Ινδία, να διασφαλίσουν ένα καλό μέρο από την πίτα του πλούτου που τα μονοπόλια ληστεύουν από του λαού του κόσμου. Τέλο, ένα ζήτημα στο οποίο αναμένεται βεβαίω να εκφραστούν οι ανταγωνισμοί μεταξύ μονοπωλίων αργά ή γρήγορα και κέντρων υπεριαλιστικών είναι και ο καταμερισμό των δαπανών που απαιτεί η προσαρμογή τη οικονομία και τη βιομηχανία. Ποιο θα πληρώσει δηλαδή, ποιο θα τα πληρώσει τα σπασμένα, έτσι ώστε να γίνει φιλικότερη για το περιβάλλον, όπω ισχυρίζονται βεβαίω οι καπιταλιστέ, με βάση κριτήρια τα οποία τα έχουν κόψει και ράψει στι δικέ του ανάγκε. Είναι χαρακτηριστική η αντιπαράθεση ανάμεσα στι αναπτυγμένε και στι αναπτυσσόμενε χώρε για το πόσο οι πρώτε πρέπει να βοηθήσουν, δηλαδή για το ύψο των κεφαλαίων που ισχυρότερα μονοπόλια καλούνται να διαθέσουν. Εντάσσεται και αυτή η Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία ενώ στο New Green Deal. Προβλέπονται επενδύσει άνω του ενό τρισεκατομμυρίου τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ε, ζαλίζουν πραγματικά τα νούμερα, μέχρι το 2030 για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και βεβαίως καταψηφίζουμε ε, για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτή τη συμφωνία τώρα την σε σχέση με την συμφωνία με την Ινδία για το θέμα της ενέργειας στη συμφωνία η παραμένει σε ένα ερευνητικό επίπεδο η παραμένουν οι διατάξεις η προβλέψεις αυτής της συμφωνίας και τοποθετούμαστε με το παρόν στη συμφωνία με την Ινδία σας ευχαριστώ πάρα πολύ.